Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον γραμματέα της εκπαιδευτικής ομάδας, τον κύριο Γενέτ, με όλο το κλίμα και το οποίο έχει επισκεφτεί την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και ιδιαίτερα το Δήμο Φλόρινας. Η στιγμή την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πριν από λίγες μέρες η σημερινή κυβέρνηση, η οποία εγκλημάτισε, και το λέω εν πλήρη γνώση ότι εγκλημάτισε, χρησιμοποιώντας τα λόγια του ιδίου του κύριου Τσίπρα, διότι θυμόστε πολύ καλά, όταν ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά ήρθε στο Αμίντεο, είχε πει ότι η πόλη της Μεκρής ΔΕΗ είναι εθνικό έγκλημα. Άρα το ξεπούλημα της ιστορίας μας, της πατρίδας μας, τότε θα μου πείτε εσείς τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, κύριε Γεννάκη, σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Όπως είπα, είναι ιστορική στιγμή. Αυτή θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ιστορία. Και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον το δικό σας, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου, για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον γραμματέα μας, τον κύριο Γεννάκη, ο οποίος με εντολή του Προέδρου βρίσκεται εδώ, να επαναλάβω ότι σε όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετώπισε ο νομός μας, ξεκινώ από την κατολίσθηση, τότε ήρθε προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς να κοιτάξει αν πρόκειται για μεγάλο ή μικρό χωριό, τότε είχαμε τους σεισμούς στα νησιά και παρόλα τα αυτά την ίδια μέρα βρέθηκε και εδώ στους Αναγύρους Φλόρινας. Σήμερα για το μεγάλο θέμα έρχεται ο γραμματέας μας επικεφαλής κλιμακίου με όλους τους βουλευτές τους οποίους καλωσορίζει, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Πεσαπίδη, τον κύριο Βεζιρόπουλο και άλλους πολλούς οι οποίοι ήθελαν να έρθουν αλλά λόγω των υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να βρεθούν. Να τον καλωσορίσω. Επί της ουσίας θα μιλήσει και θα δώσει το στίγμα και το νόημα. Εγώ θέλω να πω μόνο δύο κουβέντες γιατί είναι σημαντικό. Να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαδήλωναν για τους πάντες και τα πάντα, τώρα λιδωρούν αυτούς οι οποίοι βγαίνουν να εκδηλώσουν τα πατριωτικά τους αισθήματα, τους ονομάζουν ακροδεξιούς, χωτικούς, δεν δέχονται καμία κριτική και βάζουν και ψευτοδηλήματα του τύπου ότι κινδυνεύει η ασφάλεια, η τάξη, θέλουμε ανάπτυξη και ευημερία. Αυτά είναι όλα ψευτοδηλήματα τα οποία ανακάλυψε ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα του Μακεδονικού το 2015, δεν υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις, ούτε το 2015, ούτε το 2016, ούτε το 2017. Τώρα για να υποστηρίξει αυτή την ψευτοσυμφωνία βάζει τέτοια ψευτοδηλήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή σε αυτά. Για μας πάντα, πάντα το ήμασταν υπέρμαχοι τη σταθερότητα, τη ασφάλεια, τη ευημερία, αλλά όχι στηριγμένοι στην κλοπή τη ιστορία, του πολιτισμού και των ονομάτων μας. Αυτή η συμφωνία θα φέρει δεινά, τα αρνητικά της είναι πολύ περισσότερα από τα θετικά της. Με αυτά τα ολίγα, και εγώ ως τοπικός βουλευτής θέλω να δώσω το στίγμα, καλωσορίζω κύριε Γραμματέα και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Σας καλωσορίζω στην πληγωμένη, θυμωμένη, χειροργισμένη Φλόρινα. Η Νέα Δημοκρατία ξέρω ότι θα αφουκραστεί και αφουκράζεται την αγωνία των Φλωρινιωτών και θα ανταπεξέλθει στις προσδοκίες για να δικαιωθεί σε αυτή την προδοσία που έγινε προχθές στη Πρέσπα. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα και στηρίζουμε την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Ένα τελευταίο γραμματέα μου. Να ξέρετε ότι ο φλωρινιώτικος λαός είναι όλος ενωμένος 100% και θα δώσει τον αγώνα του μέσα στα θεσμικά πλαίσια, αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να διχαστεί όχι μόνο όλος ο ελληνικός λαός, ούτε ο φλωρινιώτικος λαός. Και το λέω αυτό επειδή σημείο αναφοράς έγινε η Πρέσπα, εδώ ήρθε ο Πρωθυπουργός, οι συμβολισμοί είναι πολύ μεγάλοι, να ξέρετε ότι δεν βρίσκεται σε μια τυχαία περιοχή. Εδώ τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, εδώ δόθηκε η τελευταία μάχη του εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι και άλλοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν ήρθαν εδώ, όπως ο κύριος Σιμίτης με τους γειτονικούς πρωθυπουργούς και ότι έχουν κάνει και μια πρόταση, αγαπητέ γραμματέα. Εδώ πρέπει να γίνει ένα μνημείο εθνικής συμφιλίωσης μαζί με ένα μουσείο στο οποίο θα υπάρχουν από όλες τις πλευρές μουσιακά εκθέματα για να μαθαίνουν οι νεότεροι τα θετικά της συνεργασίας και της Ομόνιας και τα αρνητικά αυτής της εμφύλιας αντιπαράθεσης.
Βρισκόμαστε σήμερα οι μάγοι της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Φλόρινα. Θα ακολουθήσει ένα διπορικό μέχρι και στο χωριό Ψαράδες και αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στην Έδεσα, όπου θα έχουμε και εκεί ανάλογες συναντήσεις, φυσικά με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά βεβαίως με τους φορείς και με τα τοπικά κομματικά στελέχη και με τους πολίτες της ευρύτερης κοινωνίας. Με το ίδιο του Προέδρου μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, συνάδελφοι, όπως ο κ. Βεζιρόπουλος, βουλευτής Σηματείας, όπως η Μαρία Δουνίου, βουλευτής Πόρτα Καστοριάς, όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας, φυσικά πάντοτε με την παρουσία και τη στήριξη του κ. Αντωνιάδη, βουλευτή Φλωρίνης, του αγαπητού φίλου του Μάκη, νέου πρόεδρου της ΝΟΔΕ, αλλά και του καλού φίλου και εξαίρετου δημάρχου και πρόεδρου της ΠΕΔ, του κ. Βοσκόπουλου, που δεν έχουν παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία, αλλά και για τη στήριξη σε όλη αυτή τη διοργάνωση του γρήγορου διπορικού που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε σήμερα εδώ στη Φλόρινα και θα συνεχίσουμε και αργά το απόγευμα στο διπλανό νομό. Ζούμε στη σκιά των περίφημων διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ύστερα από 6 μήνες διπλωματίας, μυστικής διπλωματίας, η κυβέρνηση έφερε άλλη μια περήφανη, φυσικά εντός εισαγωγικών, διαπραγμάτευση και έφερε μια πολύ κακή συμφωνία. Τη χειρότερη συμφωνία θα μπορούσε κανείς να έχει φανταστεί. Μια συμφωνία που συνιστά μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Μια συμφωνία που υπεγράφηκε και που δεσμεύει ουσιαστικά τη χώρα μας. Μια συμφωνία που δημιουργείται τελεσμένα και πολύ δύσκολα θα μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα. Μια συμφωνία που μας θίγει, που θίγει τα εθνικά μας συμφέροντα και προσβάλλει την ιστορία μας. Η συμφωνία αυτή είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι μάχες πέφτουν και αναδεικνύεται η ψευτιά της κυβέρνησης και ο εμπεριμός του ελληνικού λαού. Οι περήφανες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου δυστυχώς φέρνουν τραγωδίες στη χώρα μας. Είναι μια προκλητική συμφωνία που περιλαμβάνει απαράδεκτες υποχωρήσεις από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις. Είναι μια προβληματική συμφωνία που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. Η αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση. Είναι ανήκουστη υποχώρηση. Πώς στάθηκε αλήθεια ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Χοντζιάς όταν ο κύριος Ζάεφ έλεγε λίγα χιλιόμετρα από εδώ πέρα Μακεδόνες και Έλληνες, μετατίθεται για το μέλλον η διευθέτηση των εμπορικών ονομασιών και σημάτων και επωνυμιών. Αυτές, όπως είπα, θα κρυθούν από μια διεθνή ομάδα ειδικών εντός τριετίας. Η μετάθεση των υποχρεώσεων των Σκοπίων να εφαρμόσει τη συμφωνία σε ένα αβέβαιο μέλλον, όπως και η παρακόρηση της χρήσης των σημερινών κωδικών, καθιστά γράμμα κενό το περιβόητο έργα όμνες. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα δήθεν μακεδονική εθνότητα και δήθεν μακεδονική γλώσσα. Ακόμη πιο προκλητικό στη συμφωνία είναι ότι προβλέπεται να συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας ιστορίας και των δύο χωρών, ώστε να αρθούν αλυτρωτικές αναφορές. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου αποδέχεται ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να ελεγχθεί για πιθανή αλυτρωτική προπαγάνδα στην ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα πρέπει να απαλείψουμε από τα βιβλία της ιστορίας μας τους Μακεδονικούς Αγώνες, τον Παύλο Μελά, τα κείμενα της Πινελόπης Δέλτα. Στην πατριωτική ευαισθησία των Ελλήνων, ο κ. Χοντζιάς να απαντά με τη γνωστή αυταρέσκεια και αλαζονία, μάλιστα βγήκε και χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που μίλησε για δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του, πότε αλήθεια πρόλαβε και βεβαίως ποτέ δεν δημοσιοποίησε. Μίλησε για έτοιμους βουλευτές να στηρίξουν, που είναι έτοιμοι να στηρίξουν την κυβέρνηση, κατονομάζοντας ακόμα και τον κ. Θεοδωράκη. Λίγα λεπτά αργότερα είχαμε δήλωση του κ. Θεοδωράκη που αυτό το ενδεχόμενο το απέρριψε, αλλά και άλλων βουλευτών του ποταμιού. Ο ελληνικός λαός δικαίως νιώθει οργισμένος, διότι συνειδητοποιεί ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, για να παραμείνουν για λίγο ακόμα στην εξουσία, δεν υπολογίζουν ούτε τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι 153 βουλευτές του Τσίπρα και του Καμένου έχουν βαρύτατες ευθύνες, διότι δεσμεύουν την Ελλάδα με μια συμφωνία που δημιουργείται τελεσμένα, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει το παν. Πρώτα απ' όλα να μην διχαστούν οι Έλληνες.
και καλεί τους πολίτες όλης της χώρας και του νομού Φλωρίνης να δείξουν αυτοσυγκράτηση και κυρίως ψυχραιμία. Να πιστέψουμε στις αστήρευτες δυνάμεις του ελληνικού λαού και του έθνους μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει οργή, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας θυγμένος στην ψυχή του μέσα, ο λαός είναι θυγμένος και προσβεβλημένος. Όμως είμαστε εδώ σήμερα, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, για να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, αλλά και κυρίως εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες. Χρειάζεται από όλους να δείξουμε πίστη, κουράγιο, ενότητα, αλλά κυρίως μαχητικότητα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε, κάνει, αλλά και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κρατήσει την Ελλάδα όρθια. Έκανε και κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για αυτή την κατάπτυστη συμφωνία. Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τη συμφωνία αυτή, καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή όταν θα έρθει η κύρωσή της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ο χρόνος αυτός δεν είναι μακριά. Σύμφωνα με την 20σέλιδη υπογεγραμμένη συμφωνία, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβρη αυτό πρέπει να έχει συμβεί. Όταν φέρει αλήθεια τη συμφωνία αυτή στο Κοινοβούλιο ο κύριος Τσίπρας, τι θα κάνει ο κύριος Καμένος, θα την υπογράψει, θα συμφωνήσει, τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται, τι είδους ιατρική παράσταση είναι αυτή που παρακολουθεί άναυδος ο ελληνικός λαός με κεντρικό θέμα εθνικά θέματα. Η αλήθεια είναι ότι μετά τους τελευταίους χειρισμούς η κυβέρνηση προκάλεσε ένα ακόμα αδιέξοδο και λύση όπως φαίνεται δεν υπάρχει. Και μια τελευταία αναφορά, θα μου τρέψετε, στον τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σέλτσα, Κωνσταντίνος νομίζω, θυμάμαι καλά, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες είδαμε αφανωτές δηλώσεις του, άλλοτε στα σλάβικα και άλλοτε στα ελληνικά, όπου ενημερωθήκαμε ότι σε προηγούμενους χρόνους είχε προσφύγει και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως οπαδός της άποψης για ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Καλά, ο κύριος Σέλτσας κάνει, έκανε και κάνει αυτά που κάνει. Τα αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Συμφωνούν, και αν όχι, γιατί τέταρτη μέρα δεν έχουν βγάλει μία λέξη, μία ανακοίνωση από αυτού. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα σήμερα και θα πορευτούμε μέχρι το χωριό Ψαράδες για να μιλήσουμε με όλους ανεξαρτήτως τους Έλληνες που θα συναντήσουμε στο διάβα μας. Είμαστε αποφασισμένοι ως Νέα Δημοκρατία, ως πατριωτική παράταξη, να δουλέψουμε μαζί ενώνοντας τον ελληνικό λαό, ενώνοντας τις αστήρευτες δυνάμεις που διαθέτει το έθνος μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας. Σας ευχαριστώ και αν χρειάζεται κάτι, αλλιώς θα πάω πρώτα και συνάδελφοι. Ο Γιώργος. Κύριε Βιαννάκη, Νέα Δημοκρατία ως μια αυριανή μελλοντική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Και αν ναι, έχει τον τρόπο να το κάνει. Μπορεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβλέπετε την κράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, βάσει της ερώτησης πρόβλεψης, θα είναι και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Καταλεγόμενά σας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έρχεστε σε αυτά που λέει όλος ο κόσμος, αλλά κάποιοι επιθυμούν να μην βλέπουν. Στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατόν η Ελλάδα να οδηγηθεί σε εκλογές και οι Έλληνες πολίτες να επιλέξουν τι πραγματικά επιθυμούν από την επόμενη κυβέρνηση που θα αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Και αυτή η ώρα δεν θα αργήσει και αυτό και η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού θα είναι πολύ σκληρή. Και θορυβώδης, θα έλεγα, τολμώ να πω για τους κυβερνώντες. Εμείς βήμα-βήμα, με απόλυτη υπευθυνότητα, σεβόμενοι τους θεσμούς, κάναμε και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Σίγουρα η υπογραφή δημιουργήσεται τελεσμένα. Το πότε θα έρθει η κύρωση στη Βουλή είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει να το δούμε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Ο Πέτρος. Να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση. Εδώ έχουμε ιστορία με το ράδιο. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Ένα σχόλιο για τα δημοσιεύματα που είδαμε από την Φέρις που έλεγε ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία έχει συμφωνήσει. Και θα στηρίξει την συγκεκριμένη συμφωνία. Έχετε μπροστά σας τον γραμματέα του κόμματος που είναι εδώ πέρα κατ' εντολή του ιδίου μαζί με συναδέλφους βουλευτές. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει χιλιοστό. Είναι αυτή που είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για πρώτη φορά για το θέμα αυτό, επισκεπτόμενος γειτονικούς αστυνομούς, στην Πολιτική Επιτροπή,
με συνεχεία σε 3-4 διαφορετικές ομιλίες στο Κοινοβούλιο, στην πρόταση μορφής προημερών, αλλά και σήμερα εδώ πέρα. Δεν αλλάζουμε θέση. Και κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μιλάει με άλλη γλώσσα στο εσωτερικό και άλλη γλώσσα στο εξωτερικό. Και δεν διαμορφώνει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας κανένα μέσο πληροφόρησης, ειδικά άλλης χώρας. Κυρία Δάμου, από την ώρα. Η δικιά σας πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, καθαρά δεν την έχουμε ακούσει ποια είναι και το θέμα αυτό και πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα. Μάλλον ακούτε μόνο αέρα. Όχι, αυτό είναι ισχυρικό. Θα σας πρότεινα να ακούτε και άλλα. Μέσα και κυρίως να διαβάζετε τις ανακοινώσεις, αν όχι τις ομιλίες του Προέδρου. Έχουμε απαντήσει, νομίζω, επαρκώς και η θέση της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή γνωστή. Δεν εισήχθη την ονομασία. Αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Θα σας παρακαλώσω πάρα πολύ να μελετήσετε. Δεν είναι τίποτα. Εύκολο είναι, αλλά θα σας το επαναλάβω. Για μας το θέμα της ονομασίας, το θέμα της ταυτότητας, το θέμα της γλώσσας, το θέμα έργα όμνες ήταν ζητήματα αιχμής. Και είχαμε πει ότι όλα αυτά μαζί πρέπει να ικανοποιηθούν για να προχωρήσουμε στο θέμα της συμφωνίας. Ένα από αυτά ξεχωριστά, φυσικά δεν μπορούσαμε τίποτα να μας βρει σύμφωνος. Και είχαμε δώσει και ένα παράδειγμα, μάλιστα. Λέγαμε, αν για παράδειγμα δινόταν η ονομασία Δημοκρατία της των Βαλκανίων, αλλά από την άλλη, στη συμφωνία μέσα περιλάμβανε την παραχώρηση της γλώσσας, της ταυτότητας, καταργούσε το έργα όμνες, εμείς θα έπρεπε να το δεχτούμε ως χώρα. Και είπαμε φυσικά και όχι. Γι' αυτό το λόγο είχαμε βάλει πολύ έγκαιρα και τα τρία ζητήματα στην ίδια αφετηρία, ζητώντας τα τρία να ικανοποιηθούν. Οτιδήποτε άλλο δεν μας έβρισε σύμφωνος. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν συνέβη, γι' αυτό το λόγο και είμαστε αντίθετοι σε αυτή την κατάψη τη συμφωνία. Που τελικά τα δίδει όλα. Δηλαδή ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα τη γειτονική χώρα. Κύριε Γκινάκη, εγώ είμαι από το Αθηνικό Πρακτορείο του Ελληνικού. Σας θυμάμαι, είχαμε ξαναγνωριστεί. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως, παραδεχθήκατε ότι η συμφωνία αυτή δημιουργείται τελεσμένα. Λογικό είναι. Το έχουν πει και άλλα στελέχη σας αυτό το διάστημα που μιλάνε δημοσίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, είναι σίγουρο ότι αν η συμφωνία έρθει στη Βουλή, αυτό το καταλάβαμε. Πρέπει να έρθει κύρωση στη Βουλή. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, αν έρθει στη Βουλή για κύρωση και είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, είναι σίγουρο ότι θα την καταψηφίσετε. Εάν είστε κυβέρνηση, δηλαδή έρθει στη Βουλή στην περίοδο που εσείς είστε κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία. Ερώτηση. Θα την φέρετε στη Βουλή τη συμφωνία. Προσέξτε. Είναι υποχρεωτικό. Και αν τη φέρετε, θα την καταψηφίσετε. Δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει μία κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί και μετά είναι αυτονόητο ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας, όπως το κάναμε και πριν, το κάνουμε και τώρα, έτσι ώστε να αποτραπούν σημεία τα οποία ομολογουμένως έχουν δημιουργηθεί τελεσμένα με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία που θα έρθει όταν με το καλό έρθει, εμείς είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά εργαλεία τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας. Το βέβαιο είναι ότι εμείς στο επόμενο διάστημα, μέχρι το Δεκέμβρη, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί, θα έρθει η κύρωση αυτή στη Βουλή, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Άλλους. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Κύριε Αβγενάκη, θεωρείτε ότι πολιτικά μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει από τη φθορά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα και αν μπορεί να επαναπατρίσει ή να ανακτήσει την εμπιστοσύνη παλαιών ψηφοφόρων οπαδών σε αυτή την περίοδο, καθώς οδεύουμε και προς τις εκλογές? Η Νέα Δημοκρατία δεν επένδυσε ποτέ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής για να κάνει ψηφοθερία, για να αρχίσει ψηφοθερία ή για να έχει ωφέλη εκλογικά και να καταφέρει να επαναπροσεγγίσει τυχόν μέρος του εκλογικού σώματος. Αυτό δεν το κάναμε ποτέ, δεν το κάναμε και τώρα. Και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνουμε. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που σίγουρα προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοίγοντας το θέμα αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Αντί αυτού όμως, κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα σίγουρα στον εταίρο του, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, που δεκάδες είναι τα στελέχη που αποχωρούν με δημόσιες τοποθετήσεις κατά του Προέδρου του, μέχρι πρώτου Προέδρου του, αφενός. Αφετέρου, τοποθετήσεις περίεργες ακόμα και ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια κοινωνία η οποία βράζει και πλέον δημόσια μιλάει για την οργή και για την προσβολή που έχει δεχτεί μετά την κατάψη της συμφωνίας η οποία υπεγράφει δύο μέρες πριν. Και περισσότερο απ' όλα ενοχλούν και οι δηλώσεις και προσβάλλουν και οι δηλώσεις τύπου Κοτζιά
η αλαζονία και η αμετροέπεια, αλλά και δηλώσεις τελεχών που μόλις ακούσουν μια κριτική, τρέχουν να χαρακτηρίσουν τον όποιο ασκήσει κριτική διαφορετική από αυτή που περιμένει που θέλει να ακούσει, με χαρακτηρισμούς τύπου βασιστές, φασίστες, χιτλερικοί και διάφορα τέτοια τα οποία είναι πέρα και έξω από την κουλτούρα μας και το λεξιλογιό μας. Άρα καμία ψηφοθυρία, καμία μικροπολιτική με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια και αυτό έχει δείξει η ιστορία της χώρας μας. Κύριε Γεννάκη, τα αποτελεσμένα που μας λέτε είναι ότι έχουμε χάσει και τα όπλα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις γειτονικές χώρες και στο ΝΑΤΟ. Και ένα δεύτερο, ένα σχόλιο θέλω για τα επεισόδια πάνω στο επεισόδιο. Θα σας πω μόνο για τα επεισόδια, γιατί το υπόλοιπα τους άλλους έχω απαντήσει. Είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν δημόσια την αντίθεσή τους ή τη συμφωνία τους. Θα δώσω μια αντίθεση σε ένα γεγονός, όπως αυτό το οποίο εξελίχθηκε την Κυριακή το πρωί στον ομό σας. Από εκεί μετά, η συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής αυτής της εκδήλωσης πολλών χιλιάδων πολιτών έχει πολλά ερωτηματικά και βέβαια διαβάζοντας σειρά δημοσιευμάτων να ομιλούν ακόμα και για δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν ελληνικές, αυτό μας προκαλεί απορία και περιμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας επιβεβαιώσει ή να μας διαψεύσει όλα αυτά τα οποία γράφονται λέγονται. Και αν δεν το κάνει σε χρόνο εύλογο, θα προβούμε στον ανάλογο έλεγχο κοινοβουλευτικό για να έχουμε μια σαφή απάντηση. Ωστόσο όμως, να πούμε ότι η μάχη δεν κερδίζεται ή δεν χάνεται πριν τη δώσουμε. Ψηλά τη σημαία. Θέλουμε από όλους τους Έλληνες να πιστέψουν στις δυνάμεις τις οποίες έχουν καλά κρυμμένες στην ψυχή τους. Και βεβαίως δεμένοι και ενωμένοι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από ότι αν καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη χάρη σε κάποιους και να χωρίσουμε και να δικαστούμε. Απλά, αν θέλετε ορθιστικά να μιλήσει και ο κ. Παναγιωτόπουλος και κάτι να συμπληρώσει. Σε σχέση με αυτά που, τις ερωτήσεις που κάνατε, θέλω να παρατηρήσω δύο-τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι ανέκαθεν μια αριστερά δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα που δεν το αναγνωριστεί το γειτονικό κράτος ως Μακεδονία νέτος και το. Ποτέ δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό. Επομένως, καταλαβαίνω για ποιο λόγο τώρα δηλώνουν περίπου και ικανοποιημένοι που πήρανε το Βόρεια Μακεδονία. Όταν δεν λες όχι στο Μακεδονία, ναι το σκέτο, γιατί να έχει πρόβλημα στο Βόρεια Μακεδονία. Όταν ο Καραμαλής έδινε τη μάχη του με την υπόλοιπη κυβέρνηση στο Βουκουρέστι, κόντρα σε πολύ ισχυρούς παίκτες της διεθνούς κοινής. Επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, της κυβέρνησης σήμερα, βγαίνανε και εγγράφως ζητούσανε να αναγνωριστούν τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή το Μακεδονία με το σκέτο, το 2008. Και μια που μιλάμε και το 2008 και κατηγορούμεθα ότι εμείς δεν λύσαμε το πρόβλημα που έρχονται τώρα και λύνουν αυτοί, θέλω να προσθέσω ότι ο λόγος που δεν το λύναμε είναι ότι καμία κυβέρνηση, ούτε του Καραμαλή, ούτε καμία προηγούμενη, δεν υποχώρησε να εκχωρήσει εθνότητα και γλώσσα. Γι' αυτό κολούσαμε και γι' αυτό δεν το λύσαμε. Τώρα και όνομα, και μακεδονική εθνότητα, παύλα ταυτότητα και γλώσσα. Εκχωρούμε και το έργα όμως βέβαια, διότι εγώ ως Μακεδόνας και εσείς, έτσι, δεν μπορώ αύριο να ισχυριστώ ότι είμαι Έλληνας και Μακεδόνας μαζί. Διότι αυτή η ιδιότητα ανήκει στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, άλλος Μακεδόνας. Αυτοί πλέον έχουν κατοχυρώνουν το δικαίωμα σε αυτόν τον προσδιορισμό. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Θα δούμε τι. Και το τελευταίο είναι και κλείνω, Λευτέρη. Βλέπω μία οργανωμένη προσπάθεια να γενικευθεί η κατάσταση και για να πιστεί η κοινωνία ότι ξέρετε και η Νέα Δημοκρατία ή θα έκανε τα ίδια αν ήταν κυβέρνηση ή αύριο θα κυρώσει χωρίς να τρέχει, θα εφαρμόσει μάλλον τη συμφωνία. Το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι μία διεθνή συμφωνία είναι ένα κείμενο με αυξημένη νομική δεσμευτικότητα. Δεν είναι ένα μισθωτήριο καρσονιέρας που και αυτό έχει δεσμευτικότητες αν πέσουν οι υπογραφές και άπαξ και πέσουν υπογραφές. Όσο προχωράει ο χρόνος και εκπληρούνται οι όροι του κειμένου αυτού, δηλαδή παίρνουν τα Σκόπια πρόσκληση για ένταξη, αρχίζει και εμπλέκεται το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο τα δύο μέρη, είναι και διεθνής οργανισμός, πραγματοποιείται δημοψήφισμα, κυρώνεται από τη Σκοπιανή Βουλή κτλ., τόσο καθίσταται και πιο δύσκολη οποιαδήποτε ανατροπή σε αυτήν τη συμφωνία. Όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ κατηγορηματική η στάση μας ότι δεν δεχόμαστε να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία που άλλωστε το διατρανώσαμε και στην τρίμερη συζήτηση στη Βουλή όταν έρθει η ώρα της να έρθει στην Ελληνική Βουλή και ως κυβέρνηση κάτι που ακούγεται εν πάση περιπτώσει και από τις ερωτήσεις και συμφωνώ ότι εκεί πάντα πράγματα
θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανατραπούν οι αρνητικές τους παρενέργειες, με δεδομένο όμως ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το έγκλημα έγινε προχθές, λίγο μακριά από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.